Την ομάδα της ρυθμικής γυμναστικής που σάρωσε τα μετάλλια στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ιαπωνία δέχθηκε χθες το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου η σύζυγος του Πρωθυπουργού, κυρία Δάφνη Σιμίτη. Κυρία Σιμίτη, συνεχάρη τα 5 χρυσά κορίτσια που με την σκληρή καθημερινή προπόνηση κατάφεραν να κατακτήσουν 2 χρυσά και ένα σημαίνιο και τους προσέφερε ως αναμνηστικό δώρο μια χρυσή καρδούλα από γνωστό κοσματοπωλείο. Γέμισε νιάτα, ομορφιά και χάρη το Μέγαρο Μαξίμου. Η Δάφνη Σιμίτη δέχτηκε τα χρυσά κορίτσια της Εθνικής Ομάδας Ρυθμικής Γυμναστικής. Τις νεαρές κοπέλες που ανέβηκαν στο πιο ψηλό βάθρο και μας έκαναν όλους υπερήφανους. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού, αφού τις χαιρέτησε μία-μία, τις ρώτησε από ποια ηλικία προπονούνται και με έκπληξη άκουσε την απάντηση. Τεσσάρων, μάλιστα. Η κυρία Σιμίτη, σαν καλή οικοδέσποινα, χάρισε στις παγκόσμιες πρωταθλήτριες από ένα δώρο. Είναι μια ωραία καρδούλα που μπορείτε να τη χωράτε να έχει στην ηλικία σα. Στο πλευρό των χρυσών κοριτσιών ήταν οι γυμνάστριές τους, οι φυσικοθεραπεύτριες και οι ψυχολόγος τους. Όλοι εκείνοι δηλαδή που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Μπράβο στα κορίτσια που μας φέραν το χρυσό μετάλλιο. Στηριχθήκαν πολλές καθημερινές διασκεδάσεις της ηλικίας τους, αλλά η μεγάλη προσπάθεια φαίνει και τα μεγάλα και πολύ καλά αποτελέσματα. Η συνάντηση έκλεισε με την ευχή ότι η χρυσή ομάδα θα φέρει από την Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ ακόμα περισσότερα μετάλλια. Μια άγνωστη αλλά συγκλονιστική πτυχή της πρόσφατης επίσκεψης στην Ελλάδα της τηλεοπτικής Εσμεράλδα αποκαλύφθηκε λίγες ημέρες μετά την αναχώρησή της. Η Λετίσια Καλντερόν, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Dolce Vita, κατά την παραμονή της στην Αθήνα, γνώρισε ένα πανέμορφο κοριτσάκι από την Κρήτη, ορφανό, το οποίο αγάπησε και εξέφρασε την επιθυμία της να το υιοθετήσει. Στην Αθήνα έμεινε μόλις 3 ημέρες, μάγεψε όλους όσους την είδαν από κοντά. Γλυκιά, όμορφη, ευαίσθητη και καλοσυνάτη. Η Λετίσια Καλντερόν, η τηλεοπτική Εσμεράλδα, έφυγε δίνοντας την υπόσχεση ότι σύντομα θα ξανάρθει στη χώρα μας. Μαζί της όμως, εκτός από την αγάπη του κόσμου, πήρε και ένα μεγάλο μυστικό. Την επιθυμία της να υιοθετήσει ένα 4χρονο κοριτσάκι από την Κρήτη. Άλλωστε, όσο ήταν εδώ, δεν έκρυψε στιγμή την επιθυμία της να αποκτήσει και η ίδια ένα παιδί. Μία γυναίκα αισθάνεται ολοκληρωμένη όταν γίνει και μητέρα. Και βεβαίως είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη με την καριέρα μου, στο οποίο δεν μπορώ να ζητήσω τίποτε περισσότερο. Και βεβαίως η ευτυχία είναι και η πλήρης ικανοποίηση κάποια στιγμή να κάνω και εγώ τη δική μου οικογένεια, να έχω παιδιά. Η ιστορία που θα ακούσετε μοιάζει σαν παραμύθι. Την αποκαλύπτει το περιοδικό Dolce Vita. Το 4χρονο κορίτσι από την Κρήτη, ορφανό και από τους 2 γονείς, όταν έμαθε ότι η Εσμεράλδα βρίσκεται στην Ελλάδα, ζήτησε από τη γιαγιά της, τον μοναδικό άνθρωπο που έχει στον κόσμο, να την πάει να γνωρίσει από κοντά την αγαπημένη της ηρωίδα. Η ηλικιωμένη γυναίκα, που και εκείνη λατρεύει τη γλυκιά Λετίσια, δεν της χάλασε χατήρι. Έτσι, ταξίδεψαν από το χωριό τους στην Κρήτη και βρέθηκαν πρωί-πρωί έξω από το ξενοδοχείο που έμενε η Λετίσια Καλντερόν. Λέω, ειδικά δεν μπορούμε τώρα, γιατί η μέρα αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όμως, ακούγοντας και με την επιμονή ότι η γιαγιάκα με το κοριτσάκι να πάρει παραμάσκα ένα κοριτσάκι από Κρήτη να το φέρει εδώ για να δει την Εσμεράλδα, ήταν λιγάκι σοκαριστήκαμε. Λέμε, εντάξει, ας έρθει γρήγορα μαζί μας απάνω. Η Λετίσια είχε μόλις ξυπνήσει. Πάντα καλοσυνάτη, δεν αρνήθηκε να αφιερώσει λίγο από τον χρόνο της στο πανέμορφο ξανθό αγγελούδι. Η μικρή Ελένη έπεσε στην αγκαλιά της, κρεμάστηκε από το λαιμό της και την έπνιξε στα φιλιά. Όταν κάθισαν, η γιαγιά του 4χρονου κοριτσιού άρχισε να αφηγείται την τραγική ιστορία της εγγονής της, ότι η μοίρα της είχε στερήσει και τους 2 γονείς. Ήταν η στιγμή που ένα δάκρυ κύλησε στο πρόσωπο της όμορφης Εσμεράλδας και αυθόρμητα είπε: «Αυτό το παιδί θέλω να το πάρω μαζί μου. Θέλω να το υιοθετήσω». Είπε δεν αγγλικά ότι θα φαίνεται πολύ μεγάλο. Μετά από τη γιαγιά, τι θα γίνει με το παιδάκι? Και της εξήγησα ότι αυτό που συμβαίνει οπωσδήποτε και σε άλλες χώρες και στη δική σας χώρα, λέω, μάλλον θα πάει σε κάποιο φανατροφείο, αφού δεν έχει συγκινήσει άλλους. Και τότε το αγκάλιασε, το φίλησε πολύ έτσι τρυφερά και τα λοιπά και έκλαιγε. Και λέει, θα ήθελα να το υιοθετήσω το παιδάκι αυτό.
Η ηλικιωμένη γυναίκα αγκάλιασε τη Λετίσια Καλντερόν. Έμειναν έτσι για λίγα λεπτά και έκλαψαν. Υποσχέθηκαν η μία στην άλλη ότι δεν θα χαθούν. Έστω και αν η Λετίσια θα βρίσκεται πολύ μακριά. Δραματικές ώρες ζουν οι σεισμοπαθείς του Μενιδίου, οι οποίοι κλήθηκαν να αποχωρήσουν από τον καταβλισμό που βρίσκεται στο γήπεδο του Αχαρναϊκού. Συνδεόμαστε ζωντανά με το Μενίδι. Εκεί στο γήπεδο του Αχαρναϊκού βρίσκεται η Αθανασία Νεζάκη. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε, Θανάση, όπως είπες και εσύ, στο γήπεδο του Αχαρναϊκού, εδώ που ζουν 630 άνθρωποι από την ημέρα που τα σπίτια τους καταστράφηκαν. Να σας πούμε λοιπόν τις τελευταίες εξελίξεις. Μετά τα χθεσινά, χθες λοιπόν ήρθαν άνθρωποι εδώ με εντολή από ό,τι μας λένε οι ίδιοι εδώ, οι άνθρωποι που μένουν εδώ από τον Δήμο, με εντολή του Δημάρχου, για να βγάλουν τις σκηνές χωρίς καμία ειδοποίηση. Έγινε ένας άσχημος. Απόφαση του Δημάρχου δηλαδή να φύγουν από το γήπεδο. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε εμείς είναι ότι αυτό μας λένε οι άνθρωποι που μένουν εδώ, ότι η εντολή δόθηκε από ανθρώπους του Δημαρχείου. Όμως επειδή ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί κατέληξαν να τσακωθούν άγρια, το αποτέλεσμα ήταν να τους αφήσουν να μείνουν για κάποιες ημέρες και από εκεί και πέρα είπαν ότι θα δουν τι θα γίνει. Μαζί μου λοιπόν είναι οι άνθρωποι που ήταν εδώ παρόντες κατά τη διάρκεια του καυγά. Βέβαια να σας πω ότι και δίπλα μας υπάρχει ο Γιώργος Βασιλείου, είναι ένας από τους ανθρώπους που αντιμετωπίζει και ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας, δεν βλέπει. Και από ό,τι μας είπε, αμφισβήτησαν κάποιοι άνθρωποι ακόμη και αυτό, όταν τους είπε. Υποκρίνεται δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Και όταν τους είπε ότι δεν έχω που να πάω. Να δώσουμε λοιπόν καταρχάς το λόγο στον Γιώργο. Τον ακούσουμε, κύριο Βασιλείου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Βασιλείου. Θέλαμε καταρχάς να μας πείτε, σας ειδοποίησαν από τα μεγάφωνα τελευταία στιγμή. Θέλουμε λίγο, Γιώργο, να μας περιγράψεις εκείνη τη στιγμή. Ξαφνικά εντελώς. Δεν ξέραμε τίποτα και πανικοβληθήκαμε. Εν τω μεταξύ, η περιοχή που ήταν να μας πάνε είναι εντελώς ακατάλληλη. Από πάνω ακριβώς περνάει το τρένο, υπάρχουν αρουραίοι, δηλαδή χάλια. Πού κύριε Βασιλείου, δηλαδή εχθές κάποια στιγμή το απόγευμα ακούσατε από τα μεγάφωνα του γηπέδου ότι πρέπει να εγκαταλείψετε, να εκενώσετε το γήπεδο, να φύγετε από το γήπεδο. Μάλιστα, έτσι ξαφνικά. Εν τω μεταξύ δεν μας είπαν όμως ότι είναι από το Δήμο, είπανε από το Υπουργείο. Από ποιο Υπουργείο? Δεν διευκρινίσανε. Ναι. Μάλλον εσωτερικού, μάλλον. Τι ακούσατε λοιπόν? Μας είπαν αυτό το πράγμα. Αυτός που μίλησε, ο κύριος, ήταν και αυτός που αφισβήτησε ότι εγώ βλέπω και κάνω πλάκα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν του έδωσα και τόσο σημασία, γιατί πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ανεγκέφαλος. Και καλά κάνατε και δεν του δώσετε σημασία. Ναι. Ήρθε με το σπαθί στο και σας ζήτησα λοιπόν να φύγετε από τον χώρο αυτό. Πόσοι σκηνείτες, πόσοι άνθρωποι είστε εκεί, πόσες οικογένειες? Είμαστε γύρω στα 600 άτομα. 600 άτομα. Ναι. 630. Πάρα 630. Εν τω μεταξύ, εμείς αρνηθήκαμε όλοι και τα λοιπά. Αυτοί με το ζόρι μας φωνάζουν από τα μικρόφωνα ότι θα μας κόψουν το συσίτιο. Σας εκβιάζανε από τα μικρόφωνα και από τα μεγάφωνα ότι θα σας κόψουν το συσίτιο για να φύγετε? Βεβαίως. Και μετακινήσανε μάλιστα τα τρόφιμα του Ερυθρού Σταυρού στο Τελωνείο. Κλείνουμε και εμείς τις πόρτες. Ο Δήμαρχος ήταν εκεί κοντά σας? Όχι, ο Δήμαρχος δεν ήταν εδώ κοντά. Μετά ήρθε. Δεν ήταν. Ήρθε μετά. Αφού πλέον κλείστηκε μέσα ο αντιδήμαρχος και ο αυτός του υποτίθεται Υπουργείου, κλείσαμε τις πόρτες και αναγκάστηκε ο Δήμαρχος να έρθει. Τώρα συμφωνήθηκε με τον Δήμαρχο εχθές το βράδυ ότι θα παραμείνουμε τελικά εδώ μέχρι να έρθουν τα κοντέινερ. Εγώ βεβαίως έχω εξηγήσει στον κύριο Δήμαρχο και σήμερα έχω ραντεβού μαζί του στο Δημαρχείο ότι εγώ ούτως ή άλλως είτε έρθουν είτε δεν έρθουν δεν μπορώ να κάτσω εδώ, γιατί έχω μια μητέρα 80 χρονών άρρωστη με ενέσεις, με πάρα πολλά προβλήματα και εγώ όπως καταλαβαίνετε στην κατάσταση αυτή τι να της προσφέρω. Μάλιστα. Χρειάζομαι επιγόντως έστω ένα τροχόσπιτο. Να μπω μέσα. Το καταλαβαίνω όπως και πολλοί ακόμη. Κύριε Βασιλείου, αυτό που κρατάμε από την κουβέντα που είχαμε είναι ότι σας εκβίασαν ουσιαστικά και με απειλές τέτοιου τύπου, δηλαδή ότι θα σας κόψουν το συσίτιο για να φύγετε από το γήπεδο. Ναι, νομίζω όμως ότι ο Δήμαρχος. Ενώ δεν είχαν φτιάξει τον καταβλισμό με τα λιώμενα ακόμη. Μπράβο, ναι, αυτό ακριβώς. Νομίζω όμως ότι ο Δήμαρχος δεν νομίζω ότι μπορεί να είχε σχέση. Αυτοί οι άνθρωποι ενεργούσαν από μόνοι τους. Αυτό γιατί έχω την εντύπωση. Γιατί μετά ήρθε ο Δήμαρχος και αλλάξαν όλα τα πράγματα. Ο Δήμαρχος είχε άγνοια. Λέει, σας είπαν ξαφνικά λέει αυτό το πράγμα. Μα λέω μάλιστα, κύριε Δήμαρχε. Απίστευτο πράγμα. Σε αυτό το σημείο, Θανάση, μου επιτρέπεις να διευκρινίσω το εξής. Έχουν κάνει μια συντονιστική επιτροπή εδώ στον καταβλισμό του γηπέδου. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, οι υπεύθυνοι της συντονιστικής επιτροπής, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους δεν θέλησαν να βγουν, να είναι παρέα μας τώρα εδώ, μας είπαν ότι κάποιοι από τους ανθρώπους
του Δημαρχείου ήταν αυτοί που τους δημιούργησαν καταρχάς αυτό το πρόβλημα. Τέλος πάντων, υπάρχει σύγχυση, σημασία έχει ότι έλειξε ομαλά αυτή η ιστορία, αυτή η διαδικασία της αναγκαστικής απομάκρυνσης. Βέβαια, δεν γνωρίζουν μέχρι πότε θα μπορέσουν να μείνουν τελικά. Δεν είναι σίγουροι ακόμη και γι' αυτό. Λένε ότι θα είναι για κάποιες ημέρες. Δεν γνωρίζουν όμως μέχρι. Ο κύριος Δήμαρχος μέχρι τις 15. Νοέμβρη. Αυτό το έχει πει και ο κ. Λαλιώτης για τους υπόλοιπους. Μα εκεί που θα πήγαιναν, Αθανασία, οι άνθρωποι, κύριε Βασίλειο, εκεί που θα σας έστελναν, υπάρχει υποδομή, υπάρχουν, τι υπάρχει εκεί? Δεν νομίζω. Θα σας πήγαιναν πού δηλαδή? Όχι, είναι το παλιό τελωνείο που υπήρχε εδώ πέρα. Το οποίο είναι μισογκρεμισμένο, δεν είναι? Ναι, τσιμενταρισμένο. Είχε πάρει κάποτε φωτιά αυτό. Τσιμενταρισμένο είναι, αλλά ακριβώς από πάνω είναι οι γραμμές του τρένου. Εκεί υπάρχουν αρουραίοι που θα κατέβουν βεβαίως προς τα κάτω όταν θα υπάρχει κίνηση κόσμου σε κάποια σκουπίδια. Θα κατέβουν έτσι και άμα πάνε παιδάκια εκεί πέρα, οι ηλικιωμένοι, δεν ξέρω τι, θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Θα να σας ξέρω αν έχουμε το χρόνο να δώσουμε το λόγο και σε κάποιες κυρίες που ήταν εδώ την ώρα που έγινε ο καυγάς. Ήσασταν εδώ, σας βλέπουμε και από το πρωί, αρκετά οργισμένοι. Ναι, δεν ήμουν ακριβώς εδώ. Είχα πάει στο σπίτι για να φέρω κάποια πράγματα των παιδιών, γιατί πηγαίνω έρχομαι. Και κάποια στιγμή με πήραν τηλέφωνο και μου λένε έλα γρήγορα γιατί μας παίρνουν τις σκηνές. Ήρθε και ο σύζυγος εδώ, αρχίνησε ο σύζυγος φώναζε, ξέρω εγώ τι, και κάποια στιγμή έβριξε και το δήμαρχο και θέλησαν να τον εμπάνε και μέσα. Πάνω στην οργή του άνθρωπος, πάνω στην αγανάκτησή του. Γιατί έχει 4 παιδιά ανήλικα. Κανένας δεν μας έχει κοιτάξει. Ο κύριος δήμαρχος από την ημέρα που έκανε η κυρία Κορομιλά το τηλεμαραθώνιο και είχε έρθει εδώ, δεν έχει πατήσει καν να δει πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Το τι αντιμετωπίζουν. Και χθες ήρθε. Με το έτσι θέλω να μας πάρει να σηκωθούμε να φύγουμε. Γιατί είναι, για να παίξει η ομάδα μπάλα. Ο λόγος δηλαδή που θέλανε να φύγετε είναι για το γήπεδο. Ναι, μας το είπανε ξεκάθαρα. Ο κύριος που υποτίθεται ότι ήταν από το Υπουργείο, δεν έδειξε τίποτα χαρτιά. Υποτίθεται ότι ήταν από το Υπουργείο, γύρισε και είπε σε ερώτησή μου που του λέω ότι γιατί να σηκωθούμε να φύγουμε από εδώ. Δεν σου αρέσει, μου λέει, να γίνονται κάποιες εκδηλώσεις στο γήπεδό σας και η ομάδα να παίζει μπάλα για καλό του Δήμου σας. Όταν εσείς δεν έχετε που να μείνετε όλα Όταν εμείς δεν έχουμε που να μείνουμε και όταν, να μου πεις εντάξει δεν είναι και κάπως καλύτερα εδώ, έτσι. Έστω εδώ πέρα αυτό που ζούμε. Εμένα τα δύο παιδιά πάθανε λαρυγγίτιδα. Δεν μπορώ να τα πάρω τώρα και να τα τρέχω στο τελωνείο και δεξιά και αριστερά. Αυτό πρέπει να αποκατασταθούμε. Όχι από αντίσκηνο σε αντίσκηνο. Τα δύο μικρά 3,5 χρονών το ένα και ο πιτσιρικά σε 9 λαρυγγίτιδα. Το πιτσιρικά τον είχαμε χάπια κορτιζόνη σε προχθές. Να διακόψουμε για λίγο την κυρία και να ακούσεις και εσύ, Αθανασία, τον κύριο Παρασκευά Νομικό. Είναι ο αντιδήμαρχος Μενιδίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Παρασκευά. Καλή σας ημέρα, κύριε Αθανασιάδη. Τι συμβαίνει εκεί με το γήπεδο του Αχαρναϊκού? Κύριε Αθανασιάδη, καταρχήν να μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν αποδεχόμαστε τον όρο εκδιώκουμε. Αλλά δεν εκδιώκουμε κανέναν. Ναι. Μεταφέρουμε τον καταβλισμό. Αφού λέγανε από τα μισό λεπτό. Εκεί που το κράτος φροντίζει. Κύριε Νομικέ, από τα μεγάφωνα ανακοινώθηκε ότι εγκαταλείψτε τις σκηνές γιατί θα σας κόψουμε το συσίτιο. Ναι, πάνε όμως σε συγκεκριμένο χώρο. Δεν λέει εγκαταλείψτε τις σκηνές. Θα σας κόψουμε το συσίτιο, φύγετε, λέγανε από το μεγάφωνα. Επιμένω. Είναι ισορροπίες λεπτές, κύριε Νομικέ. Μία αντίρρηση, κύριε Αθανασιάδη, καταλαβαίνω και την αγωνία σας. Και σας ευχαριστώ που κάθε φορά βγάζετε στον αέρα τέτοια γεγονότα γιατί έτσι αναδεικνύονται τα προβλήματα. Ναι, σύμφωνοι, είναι πολλά τα προβλήματα. Αλλά είναι συμπεριφορά να ανακοινώνεις από τα μεγάφωνα, να εκβιάζεις από τα μεγάφωνα. Φύγετε γιατί θα σκόψουμε τις Κυρία Θανασιά, σας παρακαλώ, μην χρησιμοποιείτε αυτούς τους όρους. Δεν το λέω εγώ, οι άνθρωποι εκεί το λένε. Επειδή το λένε, δεν είναι και γεγονός. Μισό λεπτό μόνο. Μισό λεπτό να βρούμε μια άκρη, κύριε Νομικέ. Κύριε Βασιλείου. Μάλιστα. Με το χέρι στην καρδιά και με ειλικρίνεια, σας παρακαλώ. Είναι όπως το είπατε. Φύγετε για να σκόψουμε το συσίτιο. Κύριε Αντιδήμαρχε. Παρακαλώ, κύριε Βασιλείου. Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν είμαι στα καλά μου και λέω ψέματα? Δεν είπα κάτι τέτοιο, κύριε Βασιλείου. Λοιπόν, από τη στιγμή βγήκα. Εδώ δεν είναι. Όλα τα άτομα εδώ στο καταβλισμό, κύριε Αντιδήμαρχε. Ακούστε με, κύριε Βασιλείου. Ναι. Σας παρακαλώ. Από χθες γίνεται ένας αγώνας. Επειδή το κράτος όρισε ότι πρέπει να μεταφερθείτε. Πρέπει να μεταφερθείτε και το ξέρετε ότι δεν είναι δουλειά του Δήμου. Στο νέο καταβλισμό που γίνεται στο τελωνείο. Εσείς δεν θέλετε να φύγετε από το γήπεδο. Δικαίωμά σας να το διεκδικήσετε. Κυρία Αντιδήμαρχε, εγώ ξεχωρίζω τη θέση. Επιτρέψτε μου, κύριε Βασιλείου. Επιτρέψτε μου να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα και σε μια τάξη. Δηλαδή, και αν το κράτος έτσι επειδή αποφάσισε, κύριε Δήμαρχε, θα του στείλει σε μια ρεματιά, σε ένα ποτάμι. Όχι, δεν είναι ρεματιά, με συγχωρείτε. Μισό λεπτό, γιατί εδώ μας λένε ότι έχει καεί το κτίριο εκεί που του πάτε, είναι μισογκρεμισμένο και είναι γεμάτο ποντίκια. Ποιο? Εσείς είστε με το κράτος ή με τους πολίτες? Επιτόπου να κάνετε ρεπορτάζ.
Σας παρακαλώ, κύριε Μα τι ρεπορτάζ να κάνουμε, κύριε Αντιδήμαρχε, δηλαδή είναι κατάλληλες οι εγκαταστάσεις για παιδιά εκεί? Καταλληλότατες. Στο Τελωνείο το παλιό. Ναι, ελάτε σας παρακαλώ. Και γιατί δεν φεύγουν οι άνθρωποι, αφού είναι καταλληλότατες? Γιατί δεν φεύγουνε? Μα δεν το ξέρω, γιατί ίσως εκεί έχουν βολευτεί καλύτερα οι άνθρωποι. Κάτι σημαίνει λοιπόν αυτό. Δεν είμαι εναντίον τους, αλλά τους καταβλισμούς δεν τους φτιάχνει η Δημαρχία. Τους φτιάχνει το κράτος και ορίζει το κράτος και λέει: εδώ σας έχω τον Ερυθρό Σταυρό, εδώ σας έχω τους γιατρούς, εδώ σας έχω πλέον κοντέινερ, εδώ σας έχω αυτά, εδώ έχω τους παιδικούς αδημούς. Μα δεν έχουνε πάει κοντέινερ εκεί. Ποια κοντέινερ? Κύριε Αθανασιάδη, σας παρακαλώ, ελάτε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ επί τόπου. Κύριε, είναι άδικο δηλαδή, κύριε από νομική, δεν θέλουμε και σεβόμαστε και την αγωνία σας και τον αγώνα που κάνετε, αλλά έτσι. Κάποια πράγματα όταν δεν γίνονται σωστά είμαστε υποχρεωμένοι να σας ελέγξουμε. Υπάρχουν κοντέινερ στο Τελωνείο? Και υπάρχουν λιόμενα αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Αγωνιούμε και υποφέρουμε για αυτόν τον κόσμο. Θέλουμε το καλύτερο για αυτόν τον κόσμο. Και παρότι οι σκηνές και τα κοντέινερ δεν είναι αρμοδιότητά μας με την έννοια ότι εμείς θα Πώς λοιπόν τους πιέζετε εσείς να πάνε εκεί που δεν έχουν φτάσει ακόμα τα λιόμενα? Δεν τους πιέζουμε εμείς. Ο κρατικός μηχανισμός δημιουργεί τους τελικούς. Γιατί δεν αντιδράτε τότε, κύριε Αντιδήμαρχε? Εμείς δεν αντιδρούμε. Ναι. Γιατί τι θέλετε να κάνουμε? Να τους πείτε στους υπευθύνους του Υπουργείου Πρόνοιας ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν στηθεί ακόμη τα λιόμενα, που τους πάει τους ανθρώπους. Μα το είπαμε χτες με τον Δήμαρχο να μην μετακινηθεί κανένας. Δεν υπάρχει πρόβλημα τότε. Ναι, αυτό υπόθηκε. Λοιπόν. Υπόθηκε αυτό, αλλά στην περίπτωση, κύριε Αντιδήμαρχε, ακούστε με λίγο. Ναι, κύριε Βασίλη. Στην περίπτωση αυτού του συσιτίου που είπατε προηγουμένως, κάποιος κύριος, ο οποίος είπε ότι είναι από το Υπουργείο, και εγώ δεν το πιστεύω, και μίλησε στο μικρόφωνο, όντως θα έκανε αυτά τα πράγματα. Και αν προσέξατε. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Ναι, παρακαλώ. Και αν προσέξατε, προηγουμένως είπα ότι ίσως να ήταν εν αγνία του κυρίου Δημάρχου. Ο οποίος αφισβήτησε κιόλας ότι εγώ λέω ψέματα και βλέπω, κύριε Αντιδήμαρχε. Μας δηλώνει πάντως ο κύριος νομικός, ο Αντιδήμαρχος, ότι δεν πρέπει να φύγετε τώρα μέχρι ότου φτάσουν και κατασταθούν και τα λιόμενα. Άρα λοιπόν με το Δήμο τουλάχιστον δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, με τον Δήμο κανονίσαν. Απαντήστε, σας παρακαλώ. Με τον Δήμαρχο κανονίσαν η Επιτροπή εχθές το βράδυ. Εντάξει. Να μείνουν εδώ οι σκηνές μέχρι ότου έρθουν τα κοντέινερ. Όμως εγώ με τον κύριο. Τι άλλο θέλετε να κάνουμε? Με τον κύριο Δήμαρχο που μίλησα εχθές, μου λέει: κύριε Βασιλείου, εσείς είστε ιδιαίτερη περίπτωση, γνωρίζει και τη μητέρα μου και τα δικά μου τα προβλήματα και ξέρει ότι εγώ δεν μπορώ να κάτσω είτε εδώ είτε ναι, εκεί. Και χρειάζομαι ένα τροχόσπιτο για κάποιες μέρες. Αυτό μέχρι να βολευτώ. Τίποτε Μάλιστα. άλλο. Δεν θέλω ιδιόκτητο. Μένουμε σε αυτά πάντως αυτοί κάποιοι του Υπουργείου, δεν ξέρω ποιου Υπουργείου, που ήρθαν εκεί και με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο που προσπάθησαν να πείσουν τον κόσμο να εγκαταλείψει τις σκηνές, ήταν απαράδεκτη. Κύριε Αθανασιάδη. Ήταν απαράδεκτη.